Θα είμαι γι' αυτόν πατέρας και εκείνος θα μου είναι γιος. Αν αμαρτήσει, θα τον σοφρονήσω με πλήγματα, όπως χτυπάνε τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Δεν θα αποσύρω όμως από αυτόν την ευνοιά μου, όπως την απέσυρα από τον Σαούλ, που τον έδιωξα και έφερα στη θέση του εσένα. Οι απόγονοί σου θα βασιλεύουν σταθερά μετά από σένα για πάντα και ο θρόνος σου θα παραμένει ακλόνητος παντοτινά. Ο Νάθαν ανάγγειλε στο Δαβίδ όλους αυτούς τους λόγους και το όραμα. Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ μπήκε μέσα στη σκηνή, παρουσιάστηκε ενώπιον του Κυρίου και είπε: «Ποιος είμαι εγώ, Κύριέ μου και Θεέ, και ποια η οικογένειά μου, ώστε να με δοξάσεις τόσο πολύ? Και σαν να το θεώρησες μικρό αυτό, Κύριέ μου και Θεέ, μίλησες ακόμα και για το μακρινό μέλλον της οικογένειας του δούλου σου. Είναι αυτό μια διδαχή για ανθρώπους, Κύριέ μου και Θεέ? Τι περισσότερο θα μπορούσα να σου πω εγώ, Δαβίδ? Εσύ βέβαια γνωρίζεις το δούλο σου, Κύριέ μου και Θεέ. Όλα αυτά τα μεγάλα έργα τα πραγματοποίησες σύμφωνα με την υπόσχεσή σου, όπως ακριβώς τα ήθελες για να διδάξεις το δούλο σου. Γι' αυτό είσαι μεγάλος, Κύριέ μου και Θεέ. Δεν υπάρχει ομοιός σου. Δεν υπάρχει Θεός εκτός από σένα, όπως ακριβώς το ακούγαμε πάντα να λέγεται. Ποιο άλλο έθνος στη γη είναι σαν το λαό σου τον Ισραήλ, τον οποίο ένας Θεός ήρθε και τον ελευθέρωσε από τους Αιγυπτίους για να τον κάνει λαό του? Εσύ τον έκανες ονομαστό. Επιτέλεσες γι' αυτόν και τη χώρα του μεγάλα και θαυμαστά έργα και έτρεψες σε φυγή από μπροστά του τα άλλα έθνη και τους θεούς τους. Έκανες τον Ισραήλ λαό σου για πάντα και εσύ, Κύριε, έγινες Θεός τους. Τώρα, Κύριέ μου και Θεέ, κάνε όπως είπες. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου αιώνια, για να λένε ότι ο Κύριος του Σύμπαντος